Μετά το κάνει. Όχι, να απαντήσει ένα-ένα. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Περίμενα με τον νόμο της πιθανότητας ότι ο κύριος Γκουλέκας στα 10 πράγματα θα πει, θα έλεγε ένα σωστό. Ένα με ακρίβεια. Απλώς, απλώς πήρε ό,τι λέει η μονταζιέρα, ο κύριος Κερδίκογλου, ο κύριος Μουρούτης, είναι απράγματα και τους λένε τους βουλευτές τους, πείτε αυτά. Δεν έχει σχέση την συζήτηση, ποια είναι η ανάλυση, ποιες είναι οι προτάσεις. Θα λέτε αυτά. Θα λέτε Αιγνητινή, θα λέτε Εγλέζος, θα λέτε Γλαφαζάνης. Αυτό, αυτό είναι. Και εγώ σας λέω, κύριε Γκουλέκα, ότι ένας από τους λόγους που ο κόσμος έχει μια απέχθεια για την πολιτική, πρωτίστως για σας, αλλά και μας παίρνει και μας η μπάλα, είναι αυτός ο τρόπος άσκησης πολιτικής. Που ο κόσμος πια θέλει να ακούσει επιχειρήματα, ξέρει τι λέει ο Τσίπρας και δεν σας πιστεύει όταν τα λέει αυτά, ξέρει τι λέει το κόμμα μου και για την Αργεντινή και για την Ευρώπη, είναι το ξέρει, το ξέρει και ακούει έναν άνθρωπο πολλά. Νέο στην πολιτική να τα διαστρεβλώνει και λέει αυτή είναι τόσο παλιός όπως ήταν στο 80 και το 90 και μας φτάσανε. Και μας φτάσανε μέχρι εδώ. Συγχαρητήρια. Νομίζω σας ευχαριστούμε γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ. Και ο λόγος, κύριε Ρήγα, που θα πάμε καλά σε εκλογές είναι ότι υπάρχει αυτή η πολιτική που δεν θέλει επιχειρήματα, δεν θέλει να πάει μπροστά, αλλά θέλει απλώς να συκοφαντεί και να λέει και να διαστρεβλώνει. Συγχαρητήρια και σε εσάς και στον κύριο Μουρούτη που σας τα έδωσαν να τα πείτε. Για να τελειώνουμε, επειδή πρωτογενές πλεόνασμα υπάρχει.